Αυτό τώρα το πράγμα συμβαίνει εδώ 20 μέρες. Το μαρτύριο της Σταγόνας ζουν εδώ και αρκετές μέρες δημότες που κατοικούν περιφερειακά του χωριού Πετροκέφαλου Ηρακλείου, με τους ίδιους να καλούν τους αρμόδιους να δρομολογήσουν λύση. Το νερό μας το δίνει ο Άγιο Μύρος. Εξαρτούμαστε δηλαδή από τον Άγιο Μύρο. Τώρα 35 χρόνια, 25 χρόνια δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Πότζε ο κόσμος, είχαμε πάρα πολλά σπίτια που πέρανε νερό. Τώρα τελευταία δεν υπάρχει νερό. Το αφήνουν λίγες ώρες τα παιδιά. Γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση, όλα τα χωριά παίρνουν από τον Άγιο Μύρο. Ναι. Με αποτέλεσμα να μην φτάνει το νερό. Να μας αφήσουν πολλές ώρες παραπάνω το νερό, να ζυμώσουν οι γραμμές, να πιεστούν, να έχουμε νερό, να λύσει το πρόβλημα. Φέτο λοιπόν, αυτό που γίνεται είναι απαράδεκτο. Δεν γίνεται να έχουμε 15 μέρες να έχουμε νερό, να μην αφήνουν πίεση από τον Άγιο Μύρο. Ποιος είναι αυτός που τα κάνει, δεν ξέρω. Να μην μας έρχεται νερό. Κοντεύουν να ξεραθούν τα πάντα. Τα πάντα όμως. Δηλαδή βλέπεις κόπους 24 χρονών να ξεραίνονται. Οι ελιές μας ξεραίνονται. Τα πάντα ξεραίνονται, δεν μπορούμε να ποτίσουμε. Θα πάμε σε κολεκτέρια να δείτε ότι το νερό δεν τρέχει. Το νερό που το μελέτε, πού πάει. Νερό εδώ δεν υπάρχει. Τα σπίτια εδώ στον Νικολατεβέ που πάνε 5 σπίτια και έχουν φύγει 2. Δεν έχουν νερό. Κάτι πρέπει να γίνει. Εμείς ζητάμε να έρθουν τεχνικοί. Να το δούνε. Να δούνε το χέρι. Πού υπάρχει το πρόβλημα. Εφόσον τα παιδιά το ανοίγουν το νερό από τον Άγιο Μύρονα, να έρθουν οι τεχνικοί να μας επούνε γιατί δεν είσαι νερό. Να, σταγόνα νερό δεν τρέχει. Αυτό τώρα το πράγμα συμβαίνει εδώ 20 μέρες. Όπως δηλώνουν, μετά από 20 και πλέον χρόνια, βιώνουν για πρώτη φορά τον εφιάλτη της λειψιδρίας, καθώς δεν έχουν στάλα νερό εδώ και 20 περίπου ημέρες. Πρόκειται για το νερό της άρδευσης, το οποίο χρησιμοποιούν και για την ίδρυυση, όπως συμβαίνει και σε άλλες περιοχές. Το νερό του Αγίου Μύρωνα, το οποίο εγώ έχω ελέγξει 2 φορές σε σημείο του κράτους, είναι τόσο καθαρό, τόσο καλό. Απλά δεν ανοίγουν τη βάνα. Ανοίγουν λίγο-λίγο και πάει μέχρι ενό σημείο και μετά τίποτα. Τα αγοράζουμε 120 ευρώ τα 7 τσιβικά. Δεν γίνεται κάθε 2 μέρες να θέλουμε 120 ευρώ. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Είναι πρωτάκουστο και σε πράγματα που έχει νερό. Αν δεν είχε νερό, να πω δεν έχει νερό. Αν πας τώρα κάπου χαμηλά, μπορεί να τρέχει νερό, αλλά δεν έχει πίεση να καλεί τους ανθρώπους. Είναι το νερό πολύ λίγο. Τις τελευταίες μέρες δημότες βάζουν το χέρι στην τσέπη, αγοράζοντας βιτία με νερό, όμως αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο, όπως σημειώνουν. Χθες, ο ένας μυγιός έδωσε 120 ευρώ για να φέρει 7 τόνους. Προχθές, στο άλλο σπίτι, 2 σπίτια, είναι ο ένας γιος και ο άλλος γιος, αλλά 120.